πάμε. Όταν η γάτα δεν θέλει να φύγει, εννοείς γυρίσματα. Έχουμε γύρισμα και δεν μας αφήνει να κάνουμε το γύρισμα. Τι θα γίνει, γατονή, θα φύγεις? Έλα, φύγω. Απλά θα κάνω εγώ την εισαγωγή, λοιπόν. Και σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτή την καμερούλα. Εντάξει, απλό unboxing. Mini unboxing, στη σειρά mini unboxing το δεύτερο βίντεο. Κάποια unboxing θα είναι έτσι, mini. Μιχάλη, στήσε την κάμερα και έλα από εδώ. Άμα θέλω. Θέλω. Εντάξει. Πάμε. Γεια σας, Greeks. Γεια σας, Greeks. Σήμερα θα σκοτώσουμε. Θα κάνουμε unboxing αυτό. Σε διαφορετικό background, λίγο χριστουγεννιάτικο, μιας και μπήκε ο Δεκέμβριος. 270. Είναι ο Βενιαμίν των webcam της Logitech, η C270. Είναι Logitech. Είναι Logitech. Όσο βλέπετε κάποια πλάνα, εμείς το βιντεάκι θα είναι σύντομο, εντάξει, συνήθως τέτοια πακέτα δεν περιέχουν πολλά μέσα. Όσο βλέπετε κάποια πλάνα, εμείς θα περιγράφουμε λίγο τα χαρακτηριστικά της κάμερας. Θα σας λέμε τι παίζει, οπότε ξεκίνα να ανοίγεις λίγο με το μαχαίρι. Πριν ανοίξω να πούμε ότι τραβάει σε 1280x720. Και καθώς θα ανοίγεις, τι θα λέμε? Σταμάτα, ηρέμησε. 1280x720. Δηλαδή 720p. Ευχαριστώ. Στα 30fps συνδέεται με USB και είναι οι φωτογραφίες της στα 3MP. 3MP, εντάξει, μην περιμένετε τρομερές επιδόσεις, όπως είπα και πριν είναι ο Βενιαμίν. Εμείς την πήραμε, μπας και κάνουμε επιτέλους κάνα live stream. Ήταν να κάνουμε μια μέρα, αλλά δεν βρίσκαμε webcam. Εδώ ο Μιχάλης έχει την καινούργια σειρά skin σαν το CSGO, στα μαχαίρια. Ναι. Είναι πολύ legendary, δεν μπορεί να την πάρεις. Δεν μπορεί να την έχει ο καθένα. Αυτός είναι ο παραλίγο προδότης. Έτσι λέγεται αυτό το skin. Όχι, για αυτός που βλέπουν μαλλιάζει. Άνοιξε να δούμε τι έχει μέσα. Δεν ανοίγει, αυτό ήτανε. Το επιστρέφουμε. Το γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να σηκώσει αυτό, μπορεί να το ανοίξει. Εντάξει, άμα είναι να πρέπει να το κάψω το μυαλό μου για να το ανοίξω, φίλε. Το έχουμε, ρε. Δύο άτομα για να το ανοίξω. Ναι, άντε, μπράβο. Λοιπόν, είναι mini unboxing επειδή δεν κάνουμε ωραία πλάνα. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θα είναι μια χαρά για live streams, δηλαδή θα την κάνει τη δουλειά τη. Λοιπόν, σε αρκετά καλό βαθμό κιόλας, όχι απλά μέτρια, είναι, σε αρκετά καλό βαθμό. Η τιμή της είναι περίπου στα 25 ευρώ περίπου. Μαζί με τα μεταφορικά μας πήγε στα 30 περίπου, εκεί να υπολογίζεται. Λοιπόν, πριν τη σπάσω, να σας πούμε ότι είναι μικρούλα. Εντάξει, μικρούλα, συλλογική. Έχει ωραία βάση από ό,τι έχω δει. Ναι. Θα τη δείξουμε τώρα. Οπότε δεν ξέρεις τι τα unboxing δεν ξέρεις να κάνεις. Ρε. Δεν είμαι καλός εγώ σε αυτά, είμαι καλός μόνο στο Uncharted. Σπρώξε, ρε! Για να την βγάλει από το κουτί τη, θέλει να καταβάλει. Θέλει να κάνει επέμβαση ένα μεγάλο γιατρό. Ακριβώς. Ρε, να μου επιτρέπεις. Όχι. Έλα. Όχι, ρε, μπορεί να πάει για καμιά αλλαγή. Περίμενε. Μην είσαι τόσο βιαστικό στι κινήσει σου. Γεια σα, αυτό μου πέσει. Μετά από 28 ώρες βγάλαμε την κάμερα. Ούτε ένα CD, τίποτα δεν είχε μέσα. Τι να το κάνουμε, ένα CD. Τίποτα. Έχει κάποια πράγματα ακόμα. Ωραία, αφήνουμε την κάμερα στην άκρη. Ωραία, αφήνουμε την κάμερα στην άκρη. Όχι, ξέρεις. Έσωσα την κατάσταση. Λοιπόν, έχει αυτό. Εδώ έχει το οποίο δεν θα το διαβάσει ποτέ κανένα. Όχι, μ' αρέσει. Το οποίο δεν θα διαβάσει επίσης ποτέ κανένα. Είναι συμβατό για όλα τα Windows. Οδηγίες είναι όλα αυτά, λοιπόν. Ρε, οδηγίες τι σημαίνει στο λεξικό? Τι σημαίνει? Αδιάβαστα πράγματα. Τι είχες εκεί? Ευχαριστώ. Πλαστικό είναι. Εμένα μου φαίνεται για τιτάνιο. Εμένα φαίνεται για χαλκό. Για τιτάνιο μου φαίνεται. Μπορεί να είναι και τιτάνιο, δεν ξέρω. Αυτός ο ήχος μου κάνει για ιατρικό. Εδώ είναι γλώσσι. Από εδώ πέρα είναι λίγο ματ. Ιατρικό ατσάλι μου κάνει εμένα αυτό. Αυτό θα το ανοίξεις, θα μπορέσει. Φίλε, μπόρεσα. Χαλάς τη βάση, ρε. Ωραία βασούλα, φίλε. Η βάση πρέπει να είναι πολύ βολική για κάθε είδους τηλεόραση. Ακόμα και αν έχετε αυτές τις χοντρές. Τηλεόραση ή monitor. Ακόμα και αν έχετε. Αυτές που είναι τόσες. Αυτή είναι, λοιπόν, η κάμερα. Το USB που σας είπαμε, συνδέεται με USB. Μάκρο, ξέρεις το καλό, δεν πόσο έχει. Δεν ξέρω πόσο είναι, θα δούμε τώρα, θα δούμε κατά προσέγγιση πόσο είναι. Πού θα το δεις? Θα το κάνω με το μάτι, ρε, φίλε, να δω. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα. Είναι το μήκος του καλωδίου.
Είναι, φίλε, ένα μέτρο μου φαίνεται. Ναι, ένα μέτρο είναι. Όχι, ένα μέτρο. Ενάμιση. Ενάμιση είναι, ρε, άσχετε. Ένα είναι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ ρυθμίζεται το που να κοιτάει, ξέρω εγώ, η κάμερα. Εδώ πέρα επίσης ρυθμίζεται, είναι η βασούλα που σας λέγαμε, η ωραία. Τώρα θα δείξουμε και μερικά πλάνα, πάμε να γράψουμε στον υπολογιστή για να σας δείξουμε το πόσο γίνεται την ποιότητα. Εδώ πέρα είναι ο... Αν ακούτε κάτι ήχος είναι η γάτα που ξύνει την πόρτα. Πορά που είδατε πριν στην αρχή. Είναι εδώ πέρα ο φακός, γράφει SD720p και εδώ πέρα είναι το μικροφωνάκι της κάμερας, το οποίο θα το δούμε σε λίγο αναλυτικότερα, να δούμε κατά πόσο είναι καλό. Ωραία, πάμε τώρα στον υπολογιστή να δούμε πώς τραβάει αυτή η κάμερα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing και τώρα σας δείχνουμε το πλάνο της webcam. Είναι για της να webcam δείτε... και ο ήχος της webcam, το να μικρόφωνο δείτε... είναι δικό της. Για να δείτε πώς γράφει. Πάρετε και μια ιδέα το πώς θα γίνουν τα μελλοντικά live stream. Είναι βασικά, μια χαρά η ποιότητα για... Η ποιότητα είναι μια χαρά για το... για να κάνεις ένα live stream ή να κάνεις μια βίντεο κλίση. Ωραία, εντάξει. Είναι πολύ κομπλέ. Και αυτό. Και θα φύγω γιατί θα μας κλείσεις. Εντοπισμός προσώπου. Καλτά. Ακολουθάει το πρόσωπο του Μιχάλη, ας πούμε. Τώρα δεν το κάνει. Να σε βρει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και μπορείς επίσης να κάνεις αυτό. Λοιπόν, οι ποιότητες για κάποιο λόγο, ενώ γράφει στο κουτί ότι είναι 1280x720, η μεγαλύτερη ποιότητα βίντεο που έχουμε στις επιλογές μας αυτή τη στιγμή είναι 800x600. Πάει 800x600. Έλα, ξεζούμε αρέα. αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που το είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, κάντε γράψτε τα σχόλια. Είναι μια καλή λύση για όποιον ψάχνει μια απλή webcam. Ξεχάσαμε να πούμε τιμή. Τι είπαμε πριν. Τι είπαμε πριν. Εντάξει. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιοι θα είστε, ποιοι θέλετε να κάνουμε live. Ναι, ποιοι θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία του live stream. Θα έχουμε. Θα διαβάζουμε όλα τα σχόλια, οπότε πείτε μας την άποψή σας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σημειώσω κάτι τελευταίο. Να μας κάνετε like στη σελίδα στο Facebook και να αρχίσετε να μας ακολουθείτε και εκεί. Και τι ενημερώνεστε γιατί, για το κανάλι. Εντάξει, είναι το μόνο μέσο που θα μπορούμε να ενημερώνουμε πιο αναλυτικά για τα live streams και αυτά. Οπότε θέλουμε να μας κάνετε ένα like εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε. Θα τα πούμε Greeks. Για κάντε subscribe. Μην κάνετε. Άκυρο βρήκαμε, υπάρχει και 720p, το βρήκαμε τώρα. Το βρήκαμε τώρα, κάτσε να το φτιάξουμε λίγο. Λοιπόν, έτσι ήταν το live stream, το, πολύ κομπλέ. Έτσι, το βρήκαμε τώρα, ήταν, είμαστε άκυροι. Είναι πολύ κομπλέ, είναι η 720p αυτή η ποιότητα. Εντάξει, σας δείξαμε για μια άλλη ποιότητα, πιο τυπική. Ναι. Αυτή είναι η 720p λοιπόν. Μια χαρά, πολύ μου αρέσει. Άντε, γεια Greek, γεια. Subscribe. Yeah.